Ο διευθύντης του καταστήματος, όπως βλέπετε, μας κάνει νοικοκυρέως. Αγώνες πολλών ετών. Εντάξει, ευτυχώς είχαμε πάρει κάποια απαιτούμενα μέτρα και θεωρώ ότι μας προστάτευσαν όσο ήταν δυνατόν. Έχετε υπολογίσει το κόστος της ζημιάς? Μια πρώτη αποτίμηση είναι περίπου 100.000. Εντάξει, τώρα αυτά λεπτομέρειες θα τα δούμε αργότερα, γιατί. Τους τελευταίους μήνες τα κοσμοτοπολία είναι ο βασικός στόχος των ληστών. Το έχουμε εντοπίσει και εμείς. Προσπαθούμε όσο γίνεται να πάρουμε τα μέτρα μας, όσο μπορούμε να προστατευτούμε. Αλλά πολλές φορές, όσο και να προστατεύεσαι, αυτοί είναι τόσο επιτήρητοι που. Από εδώ και πέρα, σκοπεύετε να πάρετε και άλλα μέτρα? Ό,τι μπορώ και ό,τι θα προσπαθήσω, ό,τι προβλέπετε. Ό,τι μπορώ να πάρω, μάλλον, όχι προβλέπετε. Πώς δεν σκεφτήκατε να βάλετε μπάρες εδώ μπροστά? Το είχα σκεφτεί, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να υλοποιηθεί. Ήταν στη σκέψη μου και στο πρόγραμμα. Λέγεται ότι όποιος θέλει να βάλει μπάρες αντιμετωπίζει προβλήματα από το Δήμο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι εδώ, γενικότερα με τους Δήμους. Κοιτάξτε, επειδή έχω μεγάλο πεζοδρόμιο εδώ, δεν νομίζω ότι είχα τέτοιο θέμα. Το θέμα θα ήταν μπροστά. Εγώ θα μπορούσα να πρόλαβα μπροστά στα σκαλιά. Να τις βάλω, αλλά ήταν στα προβλεπόμενα, αλλά δεν το κάναμε.